Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε για την φετινή σεζόν. Θα ανανέσουμε ραντεβού για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, σαν ένα μικρό απολογισμό της φετινής χρονιάς από μέρους μου, θα πω πως η φετινή χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες τηλεοπτικά, καθώς αυτό το πρωτόγνωρα όλα που ζήσαμε με την πανδημία του κορονοϊού δυσκόλεψαν πολύ και την δική μας δουλειά. Ωστόσο, πιστεύω ότι σωτήρια τα καταφέραμε. Αυτό που μας έδωσε ευχαρίστηση με τεμποδίων, όπως είπες πολλές φορές, αλλά τα καταφέρναμε. Αυτό που μας έδινε ευχαρίστηση καθημερινά, κυρίες και κύριοι, ήταν ότι μέσα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα κατά της πανδημίας, έστω και για λίγο, δίναμε λύσεις σε προβλήματα δικά σας. Απαντούσαμε δικές σας απορίες σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο για όλους μας, άλλους σωματικά, άλλους ψυχικά. Άνθρωποι βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τις δουλειές τους και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Η ευχή μου είναι με το που θα επιστρέψουμε, αυτό όλο που ονομάζεται κορονοϊός, να μην υπάρχει τόσο έντονα στην ζωή μας. Θα ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι, να περάσουμε όμορφα, να προσέχετε, να τηρείτε όλα αυτά τα μέτρα προστασίας για να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη με την πανδημία. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Σωτήρη, γιατί ακόμη μια χρονιά δίπλα του έμαθα και μάθαμε πολλά. Και επίσης όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν και εργάζονται για αυτή την εκπομπή. Καλό καλοκαίρι από μένα. Ραντεβού αρχές εμφανίζεται, κυρίες και κύριοι. Σωτή. Εντάξει, τα έχει πει η Στέλλα. Είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που είναι μαζί μας και συμβάλλουν καθοριστικά για να είμαστε στον αέρα. Αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, τους κινηματογραφιστές, τους συναδέλφους στον ήχο, στους υποτίτλους, στην εναλλαγή εικόνας, στα φώτα, στη ροή, ιδιαίτερα στη ροή, οι οποίοι μας αντέχουν ακόμη και στις υπερβάσεις του χρόνου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη σκηνοθέτηδα μας, στη Γεωργία την Κουμπαρίδη, αλλά και στον Μιχάλη τον Ιγνατίου, που μας αντέχει ακόμη, δεν ξέρω αν θα μας αντέχει από το Σεπτέμβριο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε ξανά.